Σήμερα πράγματι έχουμε συνολικά τραπεζοκαθίσματα, δεν είναι μόνο και στο λιμάνι της Χίου, σε όλο το νομό της Χίου. Έχουμε καμιά 30 αιτήματα, τα έχει εξετάσει η τεχνική υπηρεσία και θεωρώ ότι θα παραχωρήσω με χώρους δεξιά-αριστερά, όπως έλεγε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, και εκεί πάνω αναφέρθηκα και εγώ και θα περιμένουμε κάποια απάντηση και από το Υπουργείο. Να δούμε κατά πόσο είμαστε κι εμείς μέσα. Δηλαδή οι καταστηματάρχες έχουν ζητήσει, εκτός από το χώρο που καταλαμβάνουν κάθε φορά, και από δίπλα καταστήματα τους χώρου. Ναι, ναι, υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά που έχουν ζητήσει και δεξιά και αριστερά που μπορούν να επεκταθούν. Αυτό θα γίνει με το ίδιο αντίτιμο, όσο πλήρωναν δηλαδή? Όχι, εμείς περάσαμε προχθές στο Συμβούλιο της Λιμενικής Επιτροπής να έχει αντίτιμο 1,007. Συμβολικό δηλαδή. Συμβολικό, ναι. Τη στιγμή που το περάσαμε εμείς, ναι, αυτό θα ισχύσει. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα, κύριε Ζωάνο, τις αποστάσεις και αυτά, ποιος θα ελέγξει αν τηρούνται? Από ό,τι γνωρίζω, όλοι σχεδόν οι φορείς είναι ελεκτικοί μηχανισμοί και θα βγουν να ελέγξουν. Τώρα έχουν δοθεί κάποια διαγράμματα, κάποιες αποστάσεις, κάποιες προϋποθέσεις. Πιστεύω ότι όλοι οι μαγαζάτορες είναι ενημερωμένοι και θα τηρηθούν τα μέτρα που πρέπει.